Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Δράμας Μελέτης Μαυρίδης, αποτιμώντας το εκλογικό αποτέλεσμα και ευχαριστώντας τους ψηφοφόρους του, συνεχάρει τη νέα διοίκηση της περιφέρειας με την Περιφερειακή Αναγέννηση και τον κύριο Γιώργο Παυλίδη και επισήμανε ότι επικράτησαν άλλα κριτήρια στην επιλογή του κόσμου, υπήρξαν όμως και εξωγενείς παράγοντες και επιτέθηκε στον αντιπεριφερειάρχη Δράμας Γιάννη Ξανθόπουλο για τη στάση του, ενώ χρησιμοποίησε παράλληλα και σκληρές εκφράσεις. Η Κοινωνική Συμμαχία, με βασικό σύνθημα την σύνθεση, η σύνθεση η οποία είναι η πεμπτουσία της αυτοδιοίκησης, προσπάθησε πριν από 2 μήνες, μαζεύοντας όλες τις δημιουργικές αυτοδιοικητικές δυνάμεις, να κάνει τον προεκλογικό αγώνα, να βγει στην κοινωνία και φυσικά να μπορεί να δικαιωθεί. Ξεκίνησε αυτό το προεκλογικό αγώνα, είπα και σε άλλες τηλεοπτικές εμφανίσεις, εν μέσω αναταράξεων. Σε μια εποχή που η περιραίουσα ατμόσφαιρα της Δράμας είχε την αίσθηση της αδικίας, ότι η Δράμα αδικήθηκε σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων και έργων, με τον ανοιχτό πόλεμο του αντιπεριφερειάρχη, του θα έλεγα θεσμικά πόντα, πόλεμο με κάθε μέσο, είτε τηλεοπτικά είτε με δελτία τύπου, δικαιολογώντας την δική του ανυπαρξία, με τους εξωγενείς και απρόβλεπτους παράγοντες, που δεν είναι άλλοι, αυτό που περιμέναμε όλοι, τι έχει κάνει η μειονότητα στη Θράκη, το γνωρίζουμε. Ένα απτό παράδειγμα είναι στους 7 να βγάλεις 6 μουσουλμάνους στην περιφέρεια, σημαίνει κάτι. Ας το γνωρίζει αυτό η δραμική κοινωνία. Και φυσικά, τις τελευταίες 2 μέρες, την εμπλοκή των εταιριών που έχουν οικονομικά συμφέροντα στο Νότιο Εύρο. Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσω και επίσημα σε τηλεοπτικές άλλες εμφανίσεις, πιο εκτενέστερα, για να πιστεί ο Δραμηνός. Κάτω λοιπόν από αυτό το κλίμα, ο Δραμηνός λαός, άναυδος και άφωνος, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ 2 παρατάξεων. Μια παράταξη, την Κοινωνική Συμμαχία, που έκανε έναν καθαρό και τίμιο αγώνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε όλοι ότι οι θέσεις και οι αρχές και το πρόγραμμα της Κοινωνικής Συμμαχίας ήταν ξεκάθαρο. Ήμασταν πιστικοί σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Και από την άλλη πλευρά, η άλλη παράταξη της περιφερειακής αναγέννησης, θα έλεγα που κάτω από ένα, που επικρατούσε ένα κλίμα κομματικής τρομοκρατίας. Το χαρακτηρίζω ιδιαίτερα, επικρατούσε ένα κλίμα κομματικής αλητείας, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Δράμας, αλλά και ιδιαίτερα για το ικανοποιητήριο Ευρωκοπείου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, κάτω λοιπόν από αυτό το κλίμα Δραμηνές και Δραμηνοί, η Κοινωνική Συμμαχία πήρε σχεδόν το 50% του πληθυσμού της Δράμας, του νομού Δράμας. Και φυσικά θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους μας έχουν ψηφίσει. Φυσικά ήταν ένα ποσοστό το οποίο δεν μπορούσε να δώσει όθηση στο να μπορέσει η Κοινωνική Συμμαχία να έχει και την διοίκηση της περιφέρειας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το σημαντικότερο, τους περιφερειακούς συμβούλους μου, τους 12 πραγματικά άξιους, ικανούς. Ήταν ένα κομμάτι και είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που αυτό ακριβώς εκπροσωπούσαμε και με αυτούς θα δίναμε και θα δώσουμε τη μάχη. Μπορεί να χάθηκε μια μάχη, αλλά ο πόλεμος δεν έχει χαθεί. Επίσης, να συγχαρώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη αυτή την περίοδο που δώσατε ό,τι περισσότερο μπορούσατε. Και φυσικά, θέλω να ευχαριστήσω και την νέα διοίκηση της περιφέρειας. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους, έχοντας την ελπίδα ότι η νέα περιφερειακή διοίκηση θα πρέπει να υπηρετεί με συνέπεια το θεσμό, χωρίς, αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις, ακολουθώντας φυσικά
την αναπτυξιακή πορεία της Δράμας, η οποία είχε μπει από το 2011. Επίσης, να ευχαριστήσω αυτούς που για κάποιους λόγους έχουν ρίξει το λευκό ή το άκυρο, επιλέγοντας να μην μπουν στη διαδικασία σύγκριση των δύο υποψηφίων. Ήταν παράλληλα και μεγάλο λάθος. Όσον αφορά εμένα, φίλες και φίλοι δραμηνοί, δραμηνές και δραμηνοί, συμπολίτες και συμπολίτες, αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί για το αποτέλεσμα της Περιφερειακής Ενότητας. Δεν ήταν το χειρότερο, ήταν το καλύτερο, αλλά μπορούσαμε και περισσότερο. Και ιδιαίτερα την ήττα την οποία έχω υποστεί στην περιοχή μου, την περιοχή Δήμου Νευεγκοπείου. Και φυσικά δεσμεύουμε ενώπιον όλων ότι η Κοινωνική Συμμαχία θα συνεχίσει τον αγώνα και θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις για το καλό της Δράμας, για την ποιότητα ζωής, για τους οδικούς άξονες, για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και τέλος, για τον άνθρωπο, τον δραμηνό πολίτη, που πρέπει να σταθούμε δίπλα του.